μαγειρίσω. Γεια σας. Θέλω να μαγειρέψω, θέλω να παραμείνω στο διαγωνισμό, δεν υπάρχει επιστροφή. Για να δούμε. Κυνηγάω ένα ρεκόρ, σεφ. Και το πρώτο πράγμα, ξέρετε πώς θα το ονομάσω στο πρώτο μενού. Πες το. Ε? Πες το. Δεν γυρίζω πίσω. Να μαγειρίσω. Η πιο ωραία, ξέρετε ποια θα είναι. Η θεματική εβδομάδα του απολύεσαι. Που κάρφωσα το χαρτί στον Νικήτη. Ξέχασα. Βοήθειά μας. Όσο θέλεις να μείνεις. Όσο ένας πρωθυπουργός στην εξουσία. Μάλιστα, κατάλαβα. Πόσο πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εγώ αυτά που λέει γελάω. Ο άνθρωπος είναι θεούλης. Νομίζω ότι οι φιλίες τώρα πλέον θα αρχίσουν να εξαϊλώνονται. Θα δούμε και πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Τουλάχιστον κάποιες θα παραμείνουν. Ε. Η δικιά μου με τον Γιάννο θα παραμείνει. Θέλω να τους πετσοκόψω όλους. Ο στόχος μου ήταν να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, αν μπορώ και σαν και στον τελικό. Αν δεν μπορέσω, πάνω απ' ότι υπάρχουν ικανότεροι μάγειρες που θα τα καταφέρουν. Αυτή είναι η μαγειρική αντίληψη του Ταϊρίδη. Πολεμάω γι' αυτό, αν μπορέσει και έρθει, με αγώνα και προσπάθεια. Δεν χαρίστηκε ο Ταϊρίδης, δεν του χαρίστηκε τίποτα. Ποια σημεία πρέπει να προσέξετε στο πιάτο? Ποιος έπεσε? Εγώ. Δεν είναι το τέλειο που θα μπορούσα να κάνω. Αν είναι να φύγω από αυτό, έφυγα από το διαγωνισμό από ένα αρνάκι. Τουλάχιστον δεν έφυγα σαν πρόβατο. Να πάω σαν πρόβατο επί σφαγή. Μπορεί και να φύγουμε. Έτσι είναι η μαγειρική, να μαγειρέψεις μια μέρα καλά και να φύγεις. Εξαιρετικό αυγό λέμονο, σεφ. Δεν θέλω να το πω. Εντάξει, μια χαρά, γιατί. Άμα φάμε και είναι, γιατί να μην το πεις. Κοιτάξτε, 8η φορά εδώ, 7 έχω μαγειρέψει, κάθε φορά όλο και μια συνταγή καλή την παίρνω. Μια Παράσκευή την παίρνω. Το μενού είναι έτοιμο. Ναι, σιγά σιγά. Τι λέω στους κριτές μια ζωή, ότι όλοι φέρνουν πια τα δικά τους, αλωνών και τα λένε δικά τους. Όχι, ένα αυγολέμωνο ο Νίκος Θωμάς. Χωρίς να θέλω να σκουράσω, γιατί σήμερα είναι άλλο το θέμα, να μείνουμε εδώ. Όταν μίλησα για χαρακτήρες και ρόλους, σε χαιρετήσα. Ναι. Εμένα πώς με χαιρετήσα? 2, 3. Οι άλλοι σαν τους κλέφτες. Ναι. Θέω εγώ μετά να μπω μέσα στο σπίτι να μαγειρίσω. Όχι. Θέω. Όχι. Μπω με ένα γαϊδουράκι και να πάει ντέμπαγκε σε μέσα γαϊδουράκι. Και να πω, ορίστε, όμοιος γαϊδούρια. Ωραία, ξέρεις πως έκανες μάγκες εσύ με τις συνταγές σου. Δεν πειράζει. Και εσύ και ο Γιάννος. Άλλος δεν ήξερε να ρολάρει τα κουβαρλάκια, παρόλο που τους πήγα για να χάσουν, γιατί θα έβγαινα μετά στην ψηφοφορία και θα έλεγα ότι χάσαμε, δουλέψατε με πιάτα δικά μου, και βγαίνω στους κρυβές και λένε το δικό μου πιάτο. Δεν είναι το πρόβλημά μου να πεις το δικό μου και το δικό σου. Αυτό είναι παιδιάστικο. Αλλά πες ότι είναι σε μια ομαδική που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και βγαίνουν όλοι μπροστά και τι λένε, το δικό μου. Πορτοκαλόπιτα 40 δικιά σου συνταγή. Η ελπίδα πήρε τα ευχαριστήρια. Τζόναθαν με το σπεντζοφάι στη Fusion Cuisine, δικιά σου συνταγή. Ο Τζόναθαν μαγείρευα με την καρδιά μου. Βγες μπροστά, παιδί μου, πίστεψε στον εαυτό σου. Ο Γιάννος μίλησε για λύκους και ίαινες. Έχεις ένα ταλέντο, μια μαγειρική. Γιατί να τη χαραμίζεις? Πήγε η κυρία Μορφούλ και της έλεγε: πες μου τι έκανες, και άρχισε και έγραφε τις συνταγές. Γιατί ρε παιδί μου, αυτό το κοριτσάκι που έχει μια άλλη αντίληψη για όλα αυτά τα θέματα. Μίλα της, λέω. Τώρα θα έρθει και ο τρίτος, ο έτερος. Περίμενε. Θα πω εγώ στη μέση, ρε παιδί. Όχι, θα πάω να κάτσω εκεί, δεν έτσι. Καλώς δεν του μιλάω. Οπότε κυκλοφορά και μέσα στο σπίτι με το βιβλίο του Φεράν Αντριά. Και ηρωνικά με την ελπίδα τι έλεγε. Δεν θα ξανακάνω πάλι εικονικά νούντλους, να φτιάξω και κάποια καινούργια τεχνική. Θα πάω να σου πάρω ένα τσελεμεντέ, να ξεκινήσεις από τα βασικά, γιατί έχεις πάει από το 1 στο 100 χωρίς λόγο. Τι θες να σου σχολιάσω για τον Μπέρκα? Άκρα του τάφου σιωπή, μου λέει και Πόμπι, άσε μου, λέει, θα κάτσω εγώ στη γωνία, να πήγαινε σε λίγο πιο εκεί. Άστε να ανακάτσε εδώ πέρα, να νιώσει την ευτυχία του. Τη χειροκροτάω και τη συγχαίρω. Η αντίληψη αυτή είναι μαγειρική. Ο Μπέρκας, βλέπετε, δεν τη χειροκροτάει. Και εκεί αποφασίζει ο Μπέρκας να τη χειροκροτήσει. Για τις κάμερες. Αλλά άργησε πολύ να τη χειροκροτήσει ο κύριος Μπέρκας. Είναι, ξέρεις, η κατηγορία να ψοφήσει ο γάιδαρος του διπλανού. Δεν είναι η κατηγορία του ανθρώπου που χαίρεται με τη χαρά του αλλού. Πιο αδύναμο στοιχείο, το κρέας. Το είχα πει, το είχα εντοπίσει, το είπα και στους κριτές. Τι να τους λέω ψέματα, ότι το λίπος είναι απάνω. Όχι, έχει φύγει, τέλος. Έχω κάνει κακό αεροραζάρισμα. Δεν το ήθελα, κακή μέρα. Μπορεί και να πάω σπίτι μου. Δεν βαριέσαι. Ωραίο. 8 στα 10. Ευχαριστώ, σεφ. Τέλος. Τσουπ! Έχασες. Άρε, Μπέρκα. Τι νομίζεις ότι κέρδισες? Απλά έχασε ο Ταϊρίδης. Δημήτρη, να είσαι γερός και καλότυχος, εύχομαι. Τι έκανε η Φανή και με ειρωνεύτηκε όταν έφυγα στην πρώτη αποχώρηση, το έκανε και ο Μπέρκας.
Στο χωριό μου λένε όμοιο ομοίο και η κοπριά στα λάχαρα. Με ειρωνευτεί ο Μπέρκας. Τουλάχιστον εγώ είμαι ο Ταϊρίδης. Δεν είμαι ένας άλλος εδώ, ένας άλλος στο χώρο των παιχτών, ένας άλλος στο σπίτι. Αυτός είμαι. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Να. Αλλά αυτοί είναι. Αυτοί είσαστε. Τουπ. Ένα timer. Ήρθε η ώρα μου. Περίμενε όμως. Θα ανατιναχτεί κάτι. Ετέ. Τελώρα του Μπόμπενα, τέλος. The party is over. Θα το πάρω αυτά ένα αμνηστικό. Εξέλιξη που δεν μπόρεσα να ακολουθήσω γιατί δεν βοηθάει μάλλον και η ηλικία. Να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Προσπάθησα όσο μπορούσα, αλλά θα προσπαθήσω περισσότερο έξω από το διαγωνισμό. Εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο. Να κερδίσει ο Γιάννης το Masterchef. Όχι επόμενη επιθυμία, επόμενο σχέδιο δικό σου. Επόμενο σχέδιο είναι αυτό. Τι θα κάνεις. Δεν μπορείς να ξέρεις. Τι σκέψεις έχεις κάνει. Πηγαίνω να κάνω ευκούλες. Μπορεί να πηγαίνω. Το σχέδιο μου, ρωτάτε τι. Σε έφτασε όλους εδώ. Δεν το ξέρετε εσείς. Όλοι παρουσιάσανε πιάτα δικά του σε εσάς και είπανε α, δικά μας. Αν συγκεντρωθείς στη μαγειρική και μόνο, νομίζω ότι θα γίνεις πολύ καλύτερος μαγείρας. Λοσπαγιές. Η ομάδα που θα νικήσει να έρθει να φάει στην Μπόμπενα. Με μεγάλη μου χαρά. Στη Νέα Μπόμπενα. Θα σας φέρω και ένα πιάτο εδώ, αντιγραφής. Να τους κάνω. Κάλεσε τον εαυτό σου. Αχ, τις κάνω, θα τους κάνω. Τι άλλο αφήσω στο στίγμα σου, έτσι. Ξέρετε πόσα παιδιά έχω. Την Μπόμπενα και την κόρη μου. Να σας χαιρετήσω. Όχι. Τα καλά για όλα. Γεια σου, Μίτσο. Γεια σου, Μπόμπενα. Arrivederci. Ψεύτικους ανθρώπους. Μίλησα για bullying στις κουζίνες. Για αθέμητους ανταγωνισμούς. Θα τα δείτε τώρα. Θα δείτε πώς θα σφαχτούν στο επόμενο 15ήμερο τα παιδάκια αυτά. Αν μου πεις και ποιος είσαι εσύ, εντάξει, πού πεινά, είμαι αυτό είμαι. Τι θα κάνω. Αλλά του χρόνου θα σας έρθω με πιάτο. Απολύεστε.